Αργέσανε. Γεια σου, Γιώργο. Ουφ, φούσκωσα. Λοιπόν, επιμένεις να την κλέψουμε? Μα δεν συμφωνήσαμε χθες να με βοηθήσετε. Ναι, συμφωνήσαμε, αλλά όταν το σκέφτηκα καλύτερα, είδα πως αυτό θα ήταν μια τρέλα. Ψοφάλια τρέλες. Θα μας κυνηγήσει ολόκληρη η αστυνομική δύναμη της Ελλάδος. Ε, ας τι να μας κυνηγήσει. Τι λες και εσύ, Γιώργο? Ψοφάλια περιπέτειες. Κι αν μας πιάσουν, τόσο το καλύτερο. Δημοσιογράφοι, φλάς, οι φάτσες μας τα επίκαιρα. Τα γαλλικά επίκαιρα παρουσιάζουν και θα βλέπεις τις φάτσες μας. Θα ανέβουν και οι μετοχές μας στις κοπέλες. Όλες οι εφημερίδες θα μιλάνε για μας. Τρεις νέοι εκβόλου χθες, ολίγων μετά τη μεσημβρία, απήγαγον βιαίως την 17έτηρα. Αλήθεια, πώς τη λένε? Ιδέα δεν έχω. Ψοφάω! Πάμε να κλέψουμε μια και ούτε το όνομά της δεν ξέρουμε. Καταπληκτική περίπτωση. Είσαστε τρελοί για δέσιμο και δυο. Τρελοί ναι, για δέσιμο όμως όχι. Άλλωστε δεν είσαι απαραίτητος. Πάμε, Αλέξη. Φύγανε. Γεια σου, Κώστα. Σταθείτε. Θα έρθω κι εγώ. Πω πω τι έχει να γίνει. Πολύ πλάκα θα έχει συνέχεια. Ψοφάω για κάτι τέτοια. Βρισκόμαστε σε ένα μικρό, απόμερο και ήσυχο ελληνικό χωριό. Τα λίγα σπίτια του είναι σκορπισμένα στην πλαγιά ενός λόφου. Η μικρή του εκκλησία κτισμένη στη μέση της πλατείας. Οι λιγοστοί του κάτοικοι είναι τόσο ήρεμοι και πράοι, που ο αστυνόμος του χωριού θα παρακαλούσε για να σπάσει την ανία του να γινόταν και κανένα σκανδαλάκι. Πράγμα όμως τελείως απίθανο για τους κατοίκους του προφήτη Ηλία. Έτσι περνά ο καιρός στο ήσυχο μικρό χωριό. Μεσημέρι. Όλα είναι ήσυχα. Οι δρόμοι είναι έρημοι και οι κάτοικοι στα σπίτια τους ξεκουράζονται από τον πρωινό κάματο της εργασίας. Και μόνο μια κοπέλα, η όμορφη Ανούλα, αλλά ας μην πούμε τίποτα για αυτήν. Επιτέλους ανάψουν και λίγο τα αίματα. Αν πας.
Τι έγινε? Έφυγε ένα καλώδιο. Άστιν, πού θα πάει? Αποκλείεται. Πεθαμένο δεν μπορείς να με κάνεις άντρας σου. Άντρας μου εσύ. Προτιμώ να σκοτωθώ. Οι βολιώτισσες έχουν άλλη γνώμη. Άκουσε, ομορφωνιά μου. Δεν ξέρω που θέβαστα η σκούφια σου και ούτε εσύ η δικιά μου. Μάθε όμως ότι δεν μ' αρέσεις και ούτε έχω σκοπό να σε κάνω άντρα μου, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Μάθε ακόμα ότι σε συχαίνω όμως, δεν συχάθηκα ποτέ κανέναν. Ύστερα από αυτά που είπαν, είσαι τίμιος άντρας, γύρισέ με στο χωριό μου. Και θα πιστέψουν οι χωριανοί ότι πέρασε τη μέρα σου με τρεις νέους στο βουνό και δεν. Ας πιστέψουν ό,τι θέλουν. Φτάνει να γυρίσω πίσω. Όχι. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Θα μείνεις κοντά μου και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Την κόρη μου, κύριε Ονοματάρχα μου, τη ζωή μου. Σώσε την και θα σε μελαματώσω. Ξυπόλυτη θα σε πάω στον Άγιο Ηλιέλαιο να σε βάλω δίπλα στο Άγιο Εικόνισμα. Οι πάντες ειδοποιήθησαν, κύριε Ονοματάρχα, και τόσο λίγο θα καταπλέψουν ιστών σταθμών διά σύσκεψη επί των πεπραγμένων. Ιωάννης Περλεπές, δημοσιογράφος της Λαρισινής Εφημερίδος, ο μαχητής. Καλώς ορίσατε. Πριν τύχει με διέρχομαι από την εξαίσια κομοπολή σας, κατευθυνόμενος στο Βόλο δι' υπηρεσιακούς λόγους. Έμαθα για την απαγωγή και είπα, να μια καλή ευκαιρία για μένα να δείξω το πολύπλευρο δημοσιογραφικό ταλέντο μου και να επίσης ένα συνταρακτικό ρεπορτάζ για το μαχητή. Και απεφάσισα να μείνω στο ιδηλιακό αυτό χωριό. Κύριε Ρωματάρχα, μια φωτογραφία δια την πρώτη σελίδα της μεγαλυτέρασης κυκλοφορίαν εφημερίδος των Βαλκανίων. Ευχαριστώ. Εσείς θέλεις τη μαμά. Εγώ είμαι, κύριε Υπουργέ μου, που να μην έσωνα να ήμουν. Για να είστε όμως, η φωτογραφία σας θα φιγουράρει αύριο στην πρώτη σελίδα του μαχητού. Ο κύριος ονοματάρχης θα πάρει προαγωγή και εγώ, γιατί να το κρύβω, θα σημειώσω μια μοναδική δημοσιογραφική επιτυχία. Ελάτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τι λέει του λόγου του? Τίποτε, κύριε Φώτενα, τίποτε. Ορίστε. Έλα, κάθισε, κύριε Περλεπέ μου. Σας ευχαριστώ, είστε πολύ καλός. Και στη δουλειά μου είμαι. Μην ξεχάσεις να το γράψεις κι αυτό. Θα το γράψω. Αναξίμαδρος Τεγόπουλος, από το Μελιγαλά. Χαίρο πολύ. Του Αντρονά και της Πολυξέλης. Το γένος Κανισταυρή. Ξαναχάρηκα. Κι εγώ, υπερθετικά. Κοπιάστε. Θα σας γνωρίσω. Να σας βοηθήσω. Απ' εδώ, κύριε Περλεπές, δημοσιογράφος της μεγαλύτερης κυκλοφορίας εφημερίδος των Βαλκανίων. Και απ' εδώ, κύριε Πανταζής, πρόεδρος της κοινότητος. Χαίρομαι πολύ. Ο κύριε Μαραβένος, πρόεδρος του Συλλόγου Παντοπολών. Ο κύριε Βεϊνογλούδης, πρόεδρος του Σωματείου Εθνικών Επιδιώξεων ΙΕΛΠΗΣ. Ο κύριε Γεργαρέτας, πρόεδρος του Σωματείου Εφέδρων Άνθρωπος Πιστών. Και ο κύριε Αχμενόγλου, πρόεδρος του Συμβουλίου των Απανταχού της Κοινότητος Προέδρων και πρόεδρος του Συλλόγου των Συνταξιούχων Πολιτευτών, τα πάντα για την Ελλάδα. Απ' εδώ, το καλό αυτό παιδί και την καλοσύνη να έρθει από την Άρισα για να γράψει για την αφεντιά μας και για την Ανούλα. Ασύγκαλα τα πεθαμένα του. Ζωή σε λόγου μου. Αμήν. Καθίστε, η συνεδρία σας αρχίζει. Ένα σημείωμα για τον κύριο Νοματάρχη. Άσε, θα τον πάω εγώ. Τελειώνοντας, απαιτώ ως πρόεδρος της κοινότητας του προφήτου Ηλία, όπως η αστυνομική δύναμη του χωριού, με επικεφαλής των αξιοσέβαστων και αξιέραστων ενωματάρχην αναξίματων Τεγόπουλων, τεθεί εις καταδίωξη των τριών αυτών απεχθών εγκληματιών, με αντικειμενικό σκοπό τη σύλληψή τους και την απελευθέρωση της Χαριτοβίτου και χαμηλοβλεπούς Κορασίδος, ειν προ 15 ετίας ο Παπαστόφας έδεσε ταύτην εκ της Κολυμβήθας, δώσας εις αυτήν το όνομα Ανούλα. Επίσης δηλώνω
ότι προσφέρω τον εαυτό μου ολοκαύτωμα για την ιερά αυτή υπόθεση. Προτίθεμαι δε όπως τέθω επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου. Και οπλισμένοι τεθούμε εις την δύναμή σας, κύριε νοματάρχα, ως απλοί στρατιώτες. Κύριε νοματάρχα, μόλις ήρθε. Κύριε νοματάρχα, ως πρόεδρος των απανταχού της κοινότητος προέδρων και εξ ονόματος αυτών, σας δηλώνω ότι είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί. Ακόμα ζητώ, όπως μας επιτρέψετε, να δημιουργήσουμε καταδιοκτικό απόσπασμα με επικεφαλής τον πρόεδρο του Σωματείου Εφέδρων Αρθυπασπιστών. Πάντως, κύριοι, να έχετε υπόψη σας ότι ο στρατιώτης και εγώ του καθήκοντος θα ακολουθήσω τα καταδιοκτικά αποσπάσματα για να μπορέσω να ενημερώσω τους πολυπληθείς αναγνώστας του μαχητού. Πώς! Ο Γιώνας με τη συμμορία του είναι εδώ κοντά. Ο Γιώνας, ο ενδεροβγάλτης, ο αστραγκαλιστής. Αδύνατον. Κάποιο λάθος θα γίνει. Αναξίμαδρον Τεγόπουλον, ενωμοτάρχην, στοπ. Προφήτη Λιλίαν, στοπ. Εγκληματίας Γιώνας, ενεμφανίστη εις περιοχήν σας, στοπ. Ακολουθείτε υπό τεσσάρων ανδρών επικινδύνων για τη δημοσία ασφάλεια, στοπ. Πράξατε τα δέοντα για την εξόντωση ή σύλληψή τους, στοπ. Ανωτέρα δίκης της ελληνικής βασιλικής χωροφυλακής Θεσσαλίας. Απίστευτο. Και τι θα κάνεις, κύριε νοματάρχα μου? Θα τους κυνηγήσουμε. Μα μιλά σοβαρά. Με τρεις μόνο χωροφύλακες πάνε να τα βάζεις με πέντε ανθρωποφάγους οπλισμένους μέχρι τα δόντια. Έτσι λέει η διαταγή. Μα μπορεί να σκοτωθείς. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και Ανούλα. Το τηλεγράφημα δεν λέει τίποτα για αυτή. Για την ώρα θα αφήσουμε την Ανούλα και τους έρωτες και θα κυνηγήσουμε το έγκλημα. Ανούλα μου, πλάχνο μου. Ο Γιώνας με τους ανθρώπους του. Για να αποφύγει τον μπλόκο της χωροφυλακής της ασπρόβεσης που θα τούσε στη διασταύρωση του δημοσίου δρόμου, θα στρίψει ασφαλώς από το μονοπάτι που περνά ανάμεσα στα υψώματα 611 και 782 για να βγει προς τον κάμπο. Πρέπει λοιπόν να πάμε προς τα εκεί και να κλείσουμε το δρόμο. Μπορεί βέβαια να είναι πέντε κακούργοι και οπλισμένοι μέχρι τα δόντια, όπως είπε και ο κύριος πρόεδρος της κοινότητος. Αλλά εγώ με τη βοήθειά σας και πριν περάσει ένα 24ωρο θα τους έχω μπαντρώσει. Καλά τα λες, κύριε νοματάρχα μου. Έτσι είναι. Εσύ το καθήκον σου κάνεις. Αλλά και εγώ πρέπει να κάνω το δικό μου. Ως πρόεδρος της κοινότητας του χωριού, θα ήταν υποταξία να εγκαταλείψω τη θέση μου. Καταλαβαίνεις, κύριε νοματάρχα μου. Η θέση μου είναι εδώ, με τους ψηφοφόρους μου. Πώς να τους αφήσω και να έρθω μαζί σου. Συμπάθαμε. Εσείς τι έχετε να πείτε? Όταν ήταν να κυνηγήσω τρεις αμπούστακους και αόπλους που κουβαλήθηκατε και αρχίσατε τους λεονταρισμούς. Και τώρα που είδατε πως φίξαν τα λουριά, δεν έχω την ανάγκη σας. Και μόνος μου θα τα καταφέρω. Θα αφήσω στο χωριό δύο χωροφύλακες για την τάξη και εγώ με τον άλλον θα πάω προς το 611. Πηγαίνετε! Μα... Κάτε έξω, είπα! Ε! Πού πας εσύ? Είπατε να βγούμε έξω. Εσύ θα μπήγεις και θα μ' ακολουθήσεις. Ορίστε! Πολύ δικιά χαρτί έχεις. Μάλιστα. Καλώς. Πλάκες έχει πιχανή σου. Μάλιστα. Καλώς. Πιστόλι. Όχι. Καλώς. Πάρα αυτό. Και κόρη μου, κύριε νοματάρχα μου. Ο κόσμος καίγεται, κύριε Φώτερα, κι εσύ. Κι αυτή καίγεται, κύριε νοματάρχα μου. Εμένα μου λες. Άλλες παρακαλούν να βρουν ένα. Κι αυτή με την πρώτη ψάρεψε τρεις. Τέτοια καλοπέραση τι σοφρονία δεν την είχε. Είδε και βολιώτες. Ποιος τη χάρη της. Ανούλα μου! Άσε τα!
μαζεύσετε. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Πού θα με πάτε? Πίσω, στο χωριό σου. Αν θέλεις, βγάλε από πάνω στα σχισμένα και βάλε αυτά. Έτοιμη. Πέρασε μέσα. Για κοίταξε, τι έγινε. Το λάστιχο. Ρε, τι πάθαμε πάλι. Μας έπιασαν και οι ψύχρες. Και το λάστιχο. Δώσε μου το γρίλο. Έλα, πάρ' τον. Θέλεις να ρίξεις απάνω σου αυτό? Με φοβάσαι ακόμα? Ξέρεις κάτι? Ξεχάσαμε να συστηθούμε. Να φωνάζουν Αλέξη, εσένα? Η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι για αυτό που έκανα. Σε είχα δει από μακριά τόσες φορές. Σε συμπάθησα πολύ. Και επειδή νόμιζα πως... δεν ξέρω τι να πω. Αλήθεια σου λέω. Θα σου φανεί ίσως παράξενο, αλλά καμιά φορά τι παθαίνουν και οι άντρες και ερωτεύονται. Στάσου, μη φύγεις. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς εγώ στα 19 μου χρόνια και με τόση πείρα στις γυναίκες μπλέχτηκα μαζί της σαν να με έκανε ένα μορουδέλι. Τώρα θα είναι και ευχαριστημένη. Έκανε τη βόλτα της, άκουσε την ερωτική της εξομολόγηση, έδωσε και τη χιλοπιτά της. Πάω να σκάσω. Τελείωσες. Και πρόσεχε να μην υδρώσεις.
Πω, στην ψώνησε. Καταπληκτική περίπτωση. Φεύγουμε, θα έρθεις. Προσοχή, στο 155 χιλιόμετρων της δημοσίας οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης εθεάθη το κλαπέν υπό τον κακοποιόν ταξί. Επιβαίνουν 4 άντρες και ο συσυμμασμένος διαρρήκτης Αριστίδης Γιώνας ή Αρπάκτρας ή Ατσίδας. Λέγω πάλιν, στο 155 χιλιόμετρων της δημοσίας οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης εθεάθη το κλαπέν ταξί. Χρώματος μαύρου, 7 θέσεων και φέρει αριθμό κυκλοφορίας 4412. Λέγω πάλιν, αριθμός κυκλοφορίας 4412. Βενζίνη, τέρμα αρχηγέ. Βγείτε έξω! Βγείτε έξω, είπα! Μπρος, μπρος! Χαίρετε. Μπρος! Α, βενζίνη! Ένα μπιτόνι βενζίνη!
Μπείτε μέσα. Αρχηγέ. Πάρ' τους. Καλά. Βράς, μπείτε στα αυτοκίνητα. Μα... τα παλά λόγια θα βράσουν την υγεία σου. Βράς. Κι έτσι δεν υπάρχουν μάρτυρες να πούν πως περάσαμε από εδώ. Ασχαλίτσα μου, τι άλλο είσαι στο σημάδι. Νόμιζα πως ήταν ο κιόλας, κύριε Νομαντάρχε. Άντε. Να το κάνεις με τα κρεμμυδάκια. Άρπα τον τε. Και πρόσεξε μην κόψεις σάτσα. Τώρα τι κάνουνε. Εξάρες. Το μανίκι είναι πως έχουμε τρόφιμα για δύο μέρες μόνο. Κι αν οι μπασχίνες δεν φύγουν από το δρόμο, τι θα γίνει. Σε κάποιο βιβλίο διάβασα πως μπορεί, λέει, να μείνει κανείς και για 10 μέρες νηστικός χωρίς να πάθει τίποτα. Φτάνει, λέει, να πίνει νερό. Ευτυχώς που υπάρχει μια πηγή πιο κάτω. Και από αυτό θα έχουμε μπόλικο. Τι λες κι εσύ. Φέρ' τη μέσα. Πλέξαμε. Καλά να πάθουμε. Δεν σ' άρεσαν οι βολιώτισες, ήθελες να κλέψουμε μια ξένη και να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Όποιος χώνεται στα πίτουρα των τρονικότες. Τώρα τι γίνεται. Αυτόν τα μούτρα δεν μου αρέσουν καθόλου. Θα το σκάσουμε. Πώς. Θα δούμε. Σιγά πάνω. Μπρος. Πώς σε λένε. Δεν έχεις μιλιά. Δαγκώνησε. Ha ha ha!
τον σε μένα. Τίποτα. Ωραία στάσεις. Κάθισε. Κατά τη γνώμη σας, κύριε νοματάρχα, πού λέτε να βρίσκονται οι ληστές? Στο 611 ή στο 590. Και πότε λέτε να βρισκόμαστε εκεί? Το πρωί. Το πρωί? Και πού θα κοιμηθούμε τη νύχτα? Δεν βλέπω εδώ κοντά κανένα ξενοδοχείο. Εδώ! Εδώ! Στο χώμα! Γιατί, τι έχει? Θα έχουμε το γρασίδι για στράμα, τον ουρανό για πάπλωμα, για καντήλι το φεγγάρι και τους λύκους για συντροφιά. Αν είμαστε τυχεροί και καμιά αρκούδα. Σοβαρολογείτε? Ουδέποτε μίλησα σοβαρότερα. Και περικυκλωμένοι από ληστάς, αρκούδες, λύκους και ποιος ξέρει τι άλλο, θα μπορέσουμε να κοιμηθούμε? Αν πας. Κάποτε μόνο ένας λύκος έχασε τον δρόμο του και μας πλησίασε. Κρίμα το λυκάκι. Έχασε τη ζωή του στην εφηβική του ηλικία. Πάφρο δάκρυ να δεις που είχε σε η μάνα του. Τρεις μέρες έσκουζε. Αμυγκόμενά του, τη λυπήθηκε η ψυχή μου. Και από τότε, όταν κοιμόμαστε στα βουνά και τύχει κανένα κοπάδι από δάφτους και περάσει από κοντά μας, μυρίζουν οι γύρω τους και ο αρχηγός τους λέει: πάμε να φύγουμε. Χωροφυλακίστηκε η στολή, μυρίζει. Δεν μας σηκώνει ο αέρας. Και φεύγουν. Και αν είναι συναχωμένοι και δεν μυρίζουν. Αυτά είναι τυχερά. Κοντεύει να σπάσει. Άλλο τόσο ξύλο, να τρώγες. Ήθελέστα και παθέστα. Παράτα μας, μωρέ Γιώργο, και εσύ με τις παροιμίες σου. Πονάς? Δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Σε ευχαριστώ που με έσωσε από τα χέρια αυτού νουτού. Δεν σε έσωσα ακόμα. Αλήθεια, πώς σε λένε? Ανούλα. Ωραίο όνομα. Είσαι αραγωνιασμένη? Αγαπάς κανέναν άλλον? Θυμάσαι τον πρώτο συναντηθήκαμε? Ήταν όμορφα τότε. Ήσουν με τη μητέρα σου. Ενώ εγώ με τα ξαδέρφια μου πηγαίναμε προς...
Μπορείς να μου λύσεις μια αναπορία? Ποια? Πώς έμαθες ότι μένω στον προφήτη Ηλία? Ρώτησε έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου που μένατε στην Αθήνα. Και αυτός? Και αυτός άνοιξε το βιβλίο πελατών και μου είπε. Ξέρεις κάτι, είσαι λίγο τρελούτσικος. Έτσι λένε και τα ξαδέρφια μου. Ω, ξέχασα να σας γνωρίσω. Ο Κώστας, ο Γιώργος και η Ανούλα. Με την τρέλα μου σας έμπλεξα όλους. Ας τις παροιμίες τώρα. Καλά. Ξέρω, από χθες το βράδυ με έπιασε. Δεν έκλεισα μάτι όλη νύχτα. Μα γιατί, είσαι υπνής? Σήμερα είχα. Α, πάμε. Για το 611. Βέβαια, αν πας. Δεν μπορούμε να το αναβάλουμε. Φαίνεται πως θα γράφουν και για μένα οι εφημερίδες αύριο. Ονδρών επιφανών, πάσα γη, τάφος. Ξημέρωσε και ακόμα να φανεί ο Ζαράγκες. Ο κόσμος θα ήταν καλύτερα αν έλειπαν οι μπασκίνες. Εμείς θα είμαστε καλύτερα. Λοιπόν, έφυγαν οι χωροφύλακες. Όχι. Του. Οι χωροφύλακες, σωθήκαμε. Χέρια.
προχώρη, προχώρη! Ανούλα, τι γίνεσαι εδώ? Αυτή μας έπιασε χθες. Ρε τα πουλάκια μου! Εδώ που είσαστε! Με ένα σμάρο, δυο τριγόνια! Δήμο, πιάσ' τους και δες τους. Θεία απαγωγή αντιλίκου και ένοπλος αντίστασης κατά της αρχής. Υπερθετική επιτυχία. Μπράβο, Τεγόπουλε. Να μου ζήσεις. Κύριε Νομοτάρχα, κάνετε λάθος. Τα παιδιά σας βοήθησαν στη μάχη. Αυτό το είδα. Μπορώ να πάρω όρκο. Κι ούτε με έκλεψαν με το ζόρι. Πώς το πες αυτό? Με λέξη τον αγαπώ. Και τον ακολούθησα με τη θέλησή μου. Τον αγαπώ και τον ακολούθησα με τη θέλησή μου. Ορίστε κατάστασης. Η κόρη του Μακαρίτη, Ανδρέα Καραμήτρου, να κάνει πράγματα που δεν τα κάνουν ούτε οι σουρλουνούδες που χορεύουν τα ροκ και ρόλια. Μα... σκασμός. Εγώ μιλώ και δεν θέλω αντιλογίες. Μπορείς να μου πεις τώρα με τι μούτρα θα δω τις χωριανές μου. Ε. Η κόρη μου, δύο μέρες με τρεις άντρες στο βουνό. Τραγούδι θα μας βγάλουνε, μωρέ. Πω, πω. Τέτοιο ρεζιλίκι δεν το περίμενα ποτέ μου. Δεν μιλάς, ε. Μου πεις να βγάλω το σκασμό. Ωραία δικαιολογία για να κλείσεις το στόμα σου. Αλλά όχι. Εδώ θα τα πεις όλα. Χαρτί και καλαμάρι. Καλημέρα, Φώτο. Καλημέρα. Καλημέρα, Νούλα. Δεν λες του καφετζή να μου κάνει κανένα καφεδάκι? Φραστό, ε. Ναι. Και να προσέξεις να μην σπάσουν οι μπουρμπουλήθρες. Καλά. Έτσι λοιπόν, Ανούλα. Και πήραν που λες μια λαχτάρα. Αλλά να μην πεις τίποτα. Ούτε σε μένα. Το βουνό σου. Ξέχασες λοιπόν όταν ήσουν μικρή και ερχόσουνα και μου έλεγες τα μυστικά σου. Κι εγώ, σαν αδελφός και σαν πατέρας, έβρισκα πάντα μια λύση. Ή δεν είμαι πια ο καλός ο νουνός που κάποτε έδιωχνε τις στεναχώριες της Ανούλας και έδινε σε αυτό το προσωπάκι τη χαρά? Ε! Τον αγαπάω. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Κι αυτός. Κι αυτός. Και πώς το κατάλαβες? Αφού με έκλειψε. Βέβαια είναι κι αυτό. Κι αφού σε πήρε, σε πήγε στο βουνό. Και εκεί... μας έπιασαν οι ληστές. Βιάζεσαι. Πιο πριν τι έγινε? Α, πήγα να το σκάσω, γλίστρισα, έπεσε και έσκησα τη φούστα μου. Ύστερα αυτός έτρεξε, με πλησίασε, έσκυψε κοντά μου και... και... και μου είπε πως θέλει να με κάνει γυναίκα του. Και σε έκανε? Μα πώς να με κάνει, νονέ μου, φοράω βέρα. Α, σε φίλησε? Το βλάκα. Τι είπες, νονέ μου? Τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, είπε να σε κάνει γυναίκα του. Και εσύ τι είπες? Πως προτιμώ να σκοτωθώ. Για στάσου, Ανούλα, σαν να τα μπερδεύεις τα πράγματα. Σ' αγαπάει, τον αγαπάς, είπε να σε κάνει γυναίκα του. Και εσύ λες όχι. Γιατί? Έχεις γίνει ποτέ γυναίκα, νονέ? Ε? Θέλω να πω, αν ήσουν γυναίκα, θα βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Σαν πώς δηλαδή? Δηλαδή, να. Επειδή το συμπαθούσα λίγο, στην αρχή δηλαδή, έπρεπε να με κλέψει. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορούσε να το κάνει, αλλά να με ρωτήσει και εμένα. Δηλαδή, να. Ανούλα, σ' αγαπώ. Τι λες, κλεβόμαστε? Κλεβόμαστε, Αλέξη, και να πάμε όπου θέλεις. Αλλά όχι έτσι,
Χρα, και δρόμο. Τι είμαι εγώ δηλαδή, ρετάλι. Κατάλαβες, ναι, ναι. Όχι. Αν ήσουν γυναίκα, θα καταλάβαινες. Μα εσύ είπες ότι τον ακολούθησες με τη θέλησή σου. Έτσι το είπα, καλέ. Για να μην βρει πολύ τον πελά του. Και τώρα τι θα γίνει. Θα παντρευτούμε όμορφα, όμορφα και θα πάμε να ζήσουμε στο σπίτι του στο Βόλο. Είναι, λένε, πολύ ωραία να είναι κανείς παντρεμένος. Αλήθεια, να ναι. Ιδέα δεν έχω. Δεν παντρεύτηκα ποτέ μου. Κακός. Έπρεπε να δοκιμάσεις. Έπρεπε. Έτοιμο το καφεδάκι σου. Βραστός. Βραστός και μπουρμπουλήθρες στην κορυφή. Είδες τι μας έκανε βαφτισιμιά σου. Ρεντίκολο γίνηκαμε στο προφητηλία. Δεν ξέρω πού να πάω τα μούτρα μου και να πάω. Σαν να τα παραλές και εσύ φώτο. Δεν είναι δά και τόσο σοβαρά τα πράγματα. Και τι θέλεις δηλαδή να γίνει περισσότερο για να είναι σοβαρά. Θέλω να πω, διορθώνονται. Μάζεψα για την αφεντιά του πληροφορίες. Είναι από καλή οικογένεια και ευκατάστατος. Άλλωστε, όπως μου είπε και ο ίδιος, θέλει να την πάρει. Αφού αγαπιούνται λοιπόν, ας τους να πάρθουν. Ευκατάστατος είπες. Θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτείς. Προτιμάς να βγάλουν στην κόρη σου τραγούδι ή να την παντρέψεις με ένα πλουσιόπεδο. Το τραγούδι, έτσι κι αλλιώς θα τις το βγάλουνε. Και τι έχουνε να πούνε, το πολύ πολύ πως τρία παιδιά βολιώτικα μας κλέψαν την Ανούλα. Χάς το πράγμα. Ορίστε μας. Γεια χαρά. Κύριε Πενωματάρχα, τα συγχαρητήριά μου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και πώς έγινε αυτό, κυρδίμο μου? Πώς έγινε, άκουτα. Δημόπουλον Δημοσθένη. Χωροφύλακαν προφήτην Ηλίαν. Λαβώντας γνώση της εκθέσεως του ενωματάρχου Αναξιμάνδρου Τεγοπούλου δια την σύλληψη επικινδύνου δια τη δημοσία ασφάλιαν Αριστίδου Κιώνα, η Αρπάκτρα, η Ατσίδα, και κατόπιν εισηγήσεως της ανωτάρας διοικήσεως ελληνικής βασιλικής χωροφυλακής Θεσσαλίας, προάγουμενη μας, εις το βαθμόν του υπερματάρχου, τα βάλαμε πλάκα, μάλιστα, και τοποθετούμενη μας, υποδιοικητήν χωροφυλακής Κραβασαρά. Χα, μάλιστα. Αν εξαιρέσουμε τη χαρά που αισθάνομαι δια την προαγωγή μου, του αξιαγαπήτου και αξιολατρεύτου χωροφύλακος, Μακεδόνος εκπατρός, Πελοποννήσιος εκμητρός, Δημοσθένους Δημοπούλου, άξιον τέκνων της πατρίδος, αισθάνομαι την υποχρέωση ως άτομον και ως πρόεδρος της κοινότητος, όπως πρώτον εκφράσω τας ευχαριστίας της κοινότητος δια την χριστήν διοίκηση με την οποίαν μας περιελάβατε κατά την μακράν παραμονή σας εις τον τόπον τούτον. Και δεύτερον εκφράσω την βαθιενοδύνη εμού του ιδίου και των συγχωριανών μου δια την αποχώρησή σας. Πιστέψτε με, κύριε υπενοματάρχα, ότι οι σκέψεις μας θα ακολουθούν τα βήματά σας. Εν κατακλείδη, εύχομαι εις εμάς μακροζωίαν, ευημερίαν και κανοδέησιν όπως ελαφρόν να είναι το χώμα που εις το μέλλον θα πατείτε. Αμήν. Παιδιά, η Ανούλα! Η Ανούλα! Αλέξης! Γαμπρέ μου! Τα κατάφερες, παιδιά! Ωραία, ήνυφη και ο γαμπρός! Ήνυφη και ο γαμπρός!